Γεια σας. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Μυρτιάς στον ομό Ηλίας, όπου βρισκόμαστε στον πρώτο υποπειραματικό αγρό της εταιρείας Syngenta, όπου δοκιμάζουμε ένα πρόγραμμα φυτοπροστασίας με αποκλειστική χρήση δικών μας λύσεων και προτάσεων σε σχέση με μια σύνηθες πρακτική η οποία ακολουθείται στην αγορά συμπεριλαμβανομένου και άλλων ανταγωνιστικών σκευασμάτων. Επειδή, όπως λέμε, μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις, έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε τον πειραματικό αγρό και να δούμε live τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος. Βρισκόμαστε στο κομμάτι του πειραματικού αγρού που, όπως προείπαμε, έχει εφαρμοστεί η σύνδεση πρακτική που ακολουθεί ο σύγχρονος γεωπόνος ή παραγωγός. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι μετά από μια δύσκολη εποχή από βροχοπτώσεις έχουμε διάφορα προβλήματα και κάλυψης αλλά και μυκητολογικών ασθενειών καθώς και βακτηρίων. Πολύ σημαντικό στην καλλιέργεια της βιομηχανικής ντομάτας είναι η ορίμανση του καρπού. Στόχος του παραγωγού και η ωφέλειά του προέρχεται από τα bricks τα οποία μετρούνε στη βιομηχανική ντομάτα καθώς και από τα κιλά. Βλέπουμε λοιπόν που λόγω των ηλιοεγκαυμάτων δεν ακολουθείται η φυσιολογική ωρίμανση των καρπών, οπότε αυτό θα έχει και σημαντική αρνητική επίδραση στα bricks. Συν της άλλης, βλέπουμε ότι τα φυτά είναι αρκετά στρεσαρισμένα, που έχει συντελέσει σίγουρα και οι βροχοπτώσεις των τελευταίων 10 ημερών, και αυτό θα έχει μια αρνητική επίδραση επίσης και στην παραγωγή. Οπότε ο συνδυασμός χαμηλού bricks και μειωμένης παραγωγής θα δράσει αρνητικά στο εισόδημα του παραγωγού. Σίγουρα τέλειο δεν υπάρχει, αλλά η πρότασή μας είναι σαφώς καλύτερη για να τη δούμε παρακάτω. Βρισκόμαστε τώρα στο κομμάτι του αγρού που έχουμε εφαρμόσει το πρότυπο πρόγραμμα φυτοπροστασίας στη Syngenta με αποκλειστική χρήση δικών μας προϊόντων. Μπορείτε να δείτε τον αγρό πόσο πιο εύρωστα είναι τα φυτά, πόσο πιο πράσινα είναι τα φυτά, πόσο πιο υγιή είναι τα φυτά. Αυτό δίνει την πολυτέλεια και το προτέρημα στον παραγωγό να διατηρεί μια υγιή καλλιέργεια η οποία να δώσει και περισσότερη παραγωγή με περισσότερα bricks. Μπορούμε να δούμε, να διαπιστώσουμε την ευρωστία των φυτών, ότι τα φυτά ακόμα έχουν ζωντανά άνθη, που αυτό δείχνει ότι το φυτό ακόμα δουλεύει. Παρόλες όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες οι οποίες αντιμετώπισε, που είναι η βροχή, που είναι αυτός ο καύσωνας που επικρατεί τώρα τις δύο τελευταίες μέρες. Βλέπουμε ότι λόγω της πολύ καλής κάλυψης των φυτών, λόγω της ευρωστίας και της υγείας τους, ο καρπός είναι προστατευμένος χωρίς ηλιοεγκάβματα, που αυτό θα συντελέσει πολύ θετικά στην φυσιολογική ορίμανσή του και στην απόδοση ψηλότερων bricks. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον παραγωγό, γιατί έτσι εξασφαλίζει και ένα καλύτερο εισόδημα. Επίσης, το πείραμα αυτό έχει επεκταθεί και πέραν του αγρού και ακολουθούν αναλύσεις όσον αφορά τα υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, καθώς και μετά τη συγκομιδή θα συγκρίνουμε τις αποδόσεις με τη βοήθεια της βιομηχανίας όσον αφορά και την ποσότητα αλλά και την ποιότητα όσον αφορά τα bricks. Στόχος της εταιρείας μας είναι να δώσει λύσεις στον σύγχρονο Έλληνα παραγωγό, όπου σε ένα απαιτητικό περιβάλλον πρέπει να είναι βιώσιμος. Αυτό μπορεί να γίνει με ορθολογικό τρόπο, χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένους τρόπους διαχείρισης της καλλιέργειάς του, εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και ποσότητα. Στόχος της εταιρείας μας είναι να φέρουν το δυναμικό των φυτών στη ζωή και με αυτόν τον τρόπο τα καταφέρνουμε.